Αγαπητή κυρία, λέει ο άνθρωπος στην ανακρίτρια, σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας 27 Τρίτου 2019, σχετικά με την αίτησή μου να καταθέσω εθελοντικά καταγγελίες σχετικά με την υπόθεση του Νουρουάν και καταγγελίες για κακοδιαχείριση, διαφθορά, παράβαση καθήκοντος από πρόθεση και χρηματισμό, με απόλυτο σεβασμό σε εσά προσωπικά και πλήρη εμπιστοσύνη στο γραφείο σας, παρακαλώ να δείτε παρακάτω τη δήλωσή μου. Το όνομά μου είναι ο ΤΑΔΕ. Yeah. Και συνεχίζει. Με την επιστολή μου θα βρείτε τις απαραίτητε λεπτομέρειες για την ενημερώσή σας. Φαίνεται δηλαδή ότι έχει στείλει κι άλλα έγγραφα. Και τηλεφωνικέ επικοινωνίε. Και επικοινωνίε τηλεφωνικέ. Έχω προσπαθήσει επανειλημμένω με το ελληνικό προξενείο να φέρω το θέμα σε γνώση των ελληνικών αρχών, χωρί επιτυχία. Από τον Οκτώβριο του 2018 έχω προσπαθήσει επανειλημμένω αρκετέ φορέ με διάφορε διευθύνσει στην Αθήνα. Οργανωμένο έγκλημα, εισαγγελία διαφθορά, Υπουργείο Προστασία του Πολίτη, Υπουργείο Δικαιοσύνη, Γενική Γραμματεία Κατά τη Διαφθορά, Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Ελεκτρονικού Εγκλήματο. Χωρί επιτυχία. Αυτό ακριβώς το έγγραφο που αποκάλυψε η συνάδελφος Μέρι Μπενέα προκάλεσε την παρέμβαση του Αριού Πάγου προσωπικά, του εισαγγελέα του Αριού Πάγου, του κ. Βασίλη Πλιώτα ο οποίος έκανε κάτι που δεν συνηθίζεται, Και να δημή... αναθέσει σε αντισυγγελέα ε. του Αριού Πάγου τον κυρίο το κύριο... Ασπρογέρακα. Τον κύριο το πρόεδρο τη Ένωση Εγγελέων. Μάλιστα. Ε. Ε... Κάτι που συνήθω το κάνει ένα ανακριτή, ένα δικαστικό, Ακού... όχι ένα αντισαγγελέα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό να το εξηγήσουμε. Εκτό από αυτό το έγγραφο, το οποίο είναι μία από τι πολλέ φορέ και από τι απεγνωσμένες κινήσει που έκανε αυτό ο άνθρωπο να δώσει στοιχεία στην ανακρίτρια, την πρώην ανακρίτρια του Νουρουάν, η οποία όπω φαίνεται. Ε, Προσπαθούσε να χειριστεί την υπόθεση και μυστηριωδώ εγκατέλειψε και το δικαστικό σώμα. Και ε, μετά από αυτό, λοιπόν, ο μάρτυρας, ο άγνωστο μάρτυρα ε, έκανε μία ακόμα κίνηση. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Έστειλε ε, επιστολέ ε, στον εισαγγελέα Πάου, στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, τον κύριο Πλιώτα, στον πρόεδρο του Αριουπάγου, τον κύριο Τσαλαγανίδη και στον εκτελεστικό γραμματέα τη Γκρέκο, τη Διεθνού Διαφθορά, τον κύριο Σποζίτο. Βεβαίω κοινοποιώντα ακριβώ αυτό. Δηλαδή τι προσπάθειε που κάνει δύο χρόνια τώρα σε πολλέ αρχέ και φορεί και αρμοδίου, όπου κανεί και πολιτικού και πολιτικού. Προσπαθώντα προσπαθώντας, δωμάς, προσπαθώντας δωμάς. να δώσει αυτά τα στοιχεία. Έτσι λοιπόν ο κύριο Πλέοντα, ο εισαγγελέα Αριουπάγου, έκανε παρέμβαση, δηλαδή έδωσε τα, τα έγγραφα αυτά που έχει στην κατοχή του, την επιστολή, το, το email στον ατσαγγελέα Αριουπάγου, τον κύριο Σπαγκέρα, ο οποίο τι θα πρέπει να κάνει τώρα, θα διερευνήσει για ποιο λόγο καταρχήν Υπήρξε τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Για ποια λόγο δύο χρόνια ο άνθρωπο προσπαθεί να δώσει στοιχεία για μια τεράστια υπόθεση και κανεί δεν τα παίρνει. Και αν αυτοί οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε όλη αυτή την ιστορία έχουν κάποια ποινική ευθύνη. Από εκεί και πέρα, το ότι για την υπόθεση αυτή του Νούρου Αν ε, ασχολείται, είναι ανοιχτή ανάκριση έτσι, μετά την άσκηση ποινική δίωξη και ασχολείται ο ανακριτή πειραιά. Είναι ένα άλλο θέμα. Ο κύριο Γιάννη Πετρόπουλο. Βεβαίω, ο κύριος Γιάννη Πετρόπουλο. Και αν ο κύριο Ασπρογέρακα. Άρα, αυτή την υπόθεση την παίρνει ο κύριο Ασπρογέρακα. Ναι, ναι. η μεγάλη υπόθεση, δηλαδή τι καταγγελίε του Μάτρια που αφορούν την... το ενδεχόμενο να υπάρχει αξιόπινη συμπεριφορά ε, αρμοδίων. Ε, αρχών και όποιον, όποιον τέλο πάντων, αδιαφόρησαν δύο χρόνια τώρα για τον άνθρωπο ο οποίος με κίνδυνο τη ζωή του, πρέπει να το πούμε και αυτό, Εννέα μάρτυρε έχουν χάσει τη ζωή του. Και ο άνθρωπο αυτό προσπαθεί απεγνωσμένα να δώσει στοιχεία για τον ουράν. Το αν είναι ε, σοβαρά ή δεν είναι σοβαρά ή αν είναι αθωτικά. Θα το αξιολογήσει θα η δικαιοσύνη, θα το αξιολογήσει, η, δικαιοσύνη θα το αξιολογήσει. η οποία ο να τα έχει πάρει δύο χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό ότι ένα εξαιρετικό εισαγγελέα, ο κύριο Δημήτρη Ασπρογέγα, που υπήρξε και πρόεδρο τη Ένωση Αγγελών Ελλάδο και με την ιδιότητα του αντισαγγελέα του Αριού Πάγου, κυρία Πατσίδη, αναλαμβάνει αυτό το κομμάτι τη υπόθεση. Πέραν τη ανακριτική διαδικασία. Εδώ μιλάμε δηλαδή για κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Εγώ δεν το έχω ακούσει. Εσύ τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Από ό,τι άκουσα από την κυρία Μπενέα και αν αντιλήφθηκα καλά, αυτό το οποίο θα διερευνήσει ο αντισαγγελά του Αριού Πάγου, ο κύριο Αστρογκέρακα, είναι αποκλειστικά τυχόν πειθαρχική ευθύνη, όπω έχει αρμοδιότητα εισαγγελικών ή πιθανών και δικαστικών λειτουργών, επειδή θέλω να πω ότι ο αντισαγγελά του Αριού Πάγου είναι πειθαρχικό προϊστάμενο και τυχόν ποινική ευθύνη αυτών που αδιαφόρησαν. Ή τέλο πάντων, αν υπάρχει ποινική ευθύνη, σημαίνει αυτών που εκδόλου δεν έλαβαν μια κατάθεση. Αυτό όμω που δεν είπε η κυρία Μπενέα και δεν ξέρω αν στην παραγγελία του το λέει ο κύριο Αγγελέα του Αριού Πάγου και θα όφιλε κατά τη γνώμη μου εκεί να κινηθεί περισσότερο η δικαιοσύνη, είναι πρώτον με δεδομένο ότι η αρμοδιότητα για να ληφθεί μια κατάθεση σε μια εκκρεμή ανακριτική δικογραφία έχει αποκλειστικά ο ανακριτή ο οποίο τη χειρίζεται. Ο ο ή αντίστοιχα, αν υπάρχει μια παράλληλη, αν υπήρχε μια προκαταρκτική εξέταση για παρόμοια δικήματα, θα μπορούσε και κάποιο εισαγγελέα. Αφού ο κύριο Πετρόπουλο είτε έχει πολλή δουλειά, είτε δεν το θεωρεί τόσο σημαντικό ή επίγον, ή θεωρεί ότι αυτό ο άνθρωπο μπορεί να ζήσει έναν ακόμα ή δύο χρόνια, ή τέλο πάντων ότι δεν είναι τόσο σημαντικό ε, να επισπεύσει την ενέργεια, λέτε. θα έπρεπε ο εισαγγελέα Αφετών, ο προϊστάμενος της Εισαγγελία Αφετών Πυραιός, όποιος και αν είναι αυτός που εποπτεύει την ανάκριση, να τον παραγγείλει να τον ελέγξει, τον εποπτεύει, προκειμένου σχέδι. να επισπεύσει. Εάν πάει ο κ. Αστρογέρακα και βρει τον άνθρωπο αυτόν και πάρει τον άνθρωπο. Ο κ. Αστρογέρακα, κοιτάξτε. δεν είπε καταρχά η κυρία Μπέλκα. Αν μου επιτρέπετε, δεσιο... δεν κάνει πειθαρχική έρευνα, κυρία Πατσίδη. Α, κάνει ποινική έρευνα ο κ. Αστρογέρακα. Αρμόδιο για την πειθαρχική έρευνα είναι ο πρόεδρο τη επιθεώρηση των δικαστών. Δεν μπλέξουμε με τα νομικά όμω, δεν το κλείσουμε. Η είπε κυρία Το κλείσουμε είναι ο άνθρωπο να δώσει κατάλληλα. Δεν θα μπλέξουμε τώρα στα γραφεία και στα γραφεία κατάθεση. Κατ' εμέ, από αυτό που αντιλήφθηκα από την κυρία Μα μετά από αυτό δεν θα δώσει κατάθεση πάλι. Είναι δυνατόν. Ε, Ενώπιον του κυρίου Αστρογέρακα, δεν πιστεύω ότι θα δώσει κατάθεση. Πιστεύω, του κυρίου, πιστεύω ότι ο κύριο Αστρογέρακα θα επέμβει ω ενιαία εισαγγελική αρχή και θα μπορούσε να παραγγείλει, να υποπτεύσει τον εισαγγελέα εφετών και μετέπειτα τον ανακριτή, προκειμένου να επισπευθεί η λήψη τη κατάθεση. Δεν να πάρει την κατάθεση ο κύριο Ασπρογέρακα, ο ίδιο προσωπικά. Δεν το ξέρω. Επίση, ο κύριο Ασπρογέρακα, επειδή είπε και η κυρία Μπενέα και σωστά το είπε, ότι κάποιοι μπορεί να διαφόρησαν ε, και κάνει μια ποινική έρευνα γι' αυτό, ε, έχει και επιθαρχική αρμοδιότητα. Δεν έχει αρμοδιότητα μόνο ο προϊστάμενο τη επιθεώρηση. Και... Έχει και ο εισαγγελέα του Ελλάδα. Νομίζω το ότι αξίζει. Κοιτάξτε, μπορεί να μην αδιαφόρησαν μόνο δικαστικέ αρχέ, κύριε Απατσίδη. Και, ας ναι. και μπορεί και όχι μόνο αστυνομικέ, μπορεί και με προξενία, και η εξουσία, μπορεί και προξενία, μπορεί και υπουργεία, και... μπορεί και πολλά. Ε, δηλαδή, νομίζω δούμε, ότι δούμε. Και, δούμε. και η συνέντευξη με το μάρτυρα είναι μία έκπληξη και αυτά που θα ακολουθήσουν ε, ίσω και τις επόμενες φορές, να είναι ακόμα μεγαλύτερα. Θέλω πυρία. την προσοχή σας για να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη που πήρε από το μάρτυρα η Μέρη Μπενέα, η οποία είναι 4-5 λεπτά. Μέρη μου, πόσο είναι, τόσο περίπου. Ναι. Έτσι. Όσο και... πιο σύντομη γινόταν. Και νομίζω ότι σιγά σιγά θα ξετυλιχθεί το κουβάρι ήδη. Έχουμε τα πάντα στα χέρια μας, τα στοιχεία. Εννοείται ότι η εκπομπή έχει πιστοποιήσει την ταυτότητα του μάρτυρα. Ε, δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε άλλο περαιτέρω ε, παρά ε, ε. μόνο αυτά που λέει ο ίδιος. Να τον ακούσουμε λοιπόν, μάλλον να, να ακούσουμε αυτή τη συνέντευξη, αυτή την εξομολόγηση του μέχρι πρώτην άγνωστου μάρτυρα του ναρκοπλίου. Η κυρία Μπενέα, γνωρίζετε από την επιστολή μου στον Άριο Πάγο και στην Γκρέκο, τα δύο τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα από τον Νοέμβριο του 2018 μέχρι σήμερα, προσπάθησα πολλέ φορέ επώνυμα και εθελοντικά να ενημερώσω τι ελληνικέ αρχέ και να καταθέσω στοιχεία, αλλά δυστυχώ χωρί αποτέλεσμα. Θα ξεκινήσω από τα γεγονότα σχετικά με την επικοινωνία μου με την ανακρίτρια που χειριζόταν την υπόθεση του Νορουάν. Τι ήταν αυτό που σα έκανε να επικοινωνήσετε με τη συγκεκριμένη δικαστή, Γνωρίζω στοιχεία για την υπόθεση αυτή. Ξεκίνησα από τον πρόξενο για να τα καταθέσω και επειδή δεν υπήρχε ανταπόκριση ούτε από αυτόν ούτε από άλλε αρχέ, κατέληξα στην ανακρίτρια κυρία Μάντακα, που όπω αποδείχτηκε στη συνέχεια ήταν η μόνη που ανταποκρίθηκε. Πότε μιλήσατε πρώτη φορά μαζί της? Επικοινώνησα για πρώτη φορά με το γραφείο της στις 2 Νοεμβρίου του 2018 στις 12.30 το μεσημέρι. Μίλησα με την ίδια. Της εξήγησα το θέμα και τις καταγγελίες που θέλω να κάνω σχετικά με κακοδιοίκηση, κολυσιεργία από πρόθεση, κακόβουλη συμπεριφορά, παράβαση καθήκοντος από πρόθεση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, κατάχρηση εξουσίας, Άμεση και έμεση εμπλοκή κυβερνητικών υπαλλήλων σε όλες τις παραπάνω πράξεις και με την υπόθεση του Νουροάν. Έδειξε πολύ ενδιαφέρον και άκουσε με μεγάλη προσοχή αυτά που έλεγα. Ζήτησα να δώσω ένορκη κατάθεση. Σας έδωσε ραντεβού για κατάθεση. Όχι. Επικοινώνησα εκ νέου μαζί της στις 12 Νοεμβρίου στις 2 και 4. Μου είπε ότι έχει ενημερώσει τον Άριο Πάγο. Επίση ότι έχει υποβάλει αίτημα προ το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και το Ελληνικό Προξενείο για την ένορκη κατάθεσή μου με συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο σχετικά με τα καταγγελόμενα. Δώσατε τελικά την περιβόητη κατάθεση. Όχι. Μετά την ενημέρωση που είχα από την κυρία Μάντακα, προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον πρόξενο αρκετέ φορέ. Στι 19 Δεκάτου του 2018. 20 Δεκάτου του 2018. 21 Εντεκάτου του 2018, 28 Εντεκάτου του 2018 και 29 Εντεκάτου του 2018, όπου ο γραμματέας του προξενείου με ενημέρωσε ότι ο πρόξενος είναι στην Ελλάδα και θα επιστρέψει στις 4 Δοδεκάτου του 2018. Χρειαζόμουν οδηγίες για το χρόνο και για το χώρο που θα έδινα την κατάθεση. Πράγματι, στις 4 Δοδεκάτου του 2018, στις 5 και 20 το απόγευμα, Κατόπιν τη παραγγελία τη ανακρίτρια, ο Έλληνα πρόξενο επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί μου για να ορίσουμε το χώρο και το χρόνο τη κατάθεσή μου. Συμφωνήθηκε ότι θα συναντηθούμε στι 9 Δοδεκάτου του 2018 στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών για να δώσω κατάθεση. Τη δώσατε? Όχι. Γιατί? Μία ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόξενο, κάποιο δημοσιογράφο από ελληνικό τηλεοπτικό δίκτυο επικοινώνησε μαζί μου μέσω Facebook, ζητώντα να μάθει πληροφορίε για την επικείμενη κατάθεσή μου σχετικά με την υπόθεση του αν. Σαφέστατα αρνήθηκα, γιατί κατάλαβα ότι υπάρχει διαρροή. Και τι κάνατε. Την επομένη 5-12 του 2018, στι 12.30 το μεσημέρι, επικοινώνησα με το γραφείο τη Ανακρίτρια, θεωρώντα σκόπιμο να την ενημερώσω άμεσα για αυτήν τη διαρροή. Η Ανακρίτρια ήταν εκτό γραφείου, και η γραμματέα τη μου συνέστησε να τηλεφωνήσω την επόμενη μέρα. Στι 6 Δοδεκάτου του 2018 επικοινώνησα με την κυρία Μάντακα και την ενημέρωσα για τη διαρροή, δίνοντά τη τα πλήρη στοιχεία του δημοσιογράφου και ζητώντα παράλληλα προστασία για μένα και την οικογένειά μου, για να μην προκύψει άλλο ένα θύμα από κάποιο περίεργο τροχαίο. Πώ αντέδρεσε η ανακρίτρια, μου είπε ίσω παρακολουθούνται τα τηλέφωνα να καταθέσω άμεσα. Να μην φοβάμαι και να διαβάσω πολύ προσεκτικά την κατάθεσή μου πριν υπογράψω. Μου εξήγησε επίση ότι ενώ υπάρχει προστασία μαρτύρων, στην ουσία δεν υφίσταται. Τέλο, με διαβεβαίωσε ότι θα προσπαθήσει να πάρει άδεια για να κατέβει η ίδια να πάρει την κατάθεσή μου. Και αυτό ίσω πάρει λίγο χρόνο. Πότε ξαναμιλήσατε. Προσπάθησα κατ' επανάληψη να επικοινωνήσω μαζί τη στι 21 Τρίτου του 2019 και ώρα 10:35 το πρωί. 22 Τρίτου του 2019 στις 11 το πρωί και στις 23 Τρίτου του 2019 στις 11 και πάλι. Αλλά δυστυχώς ήταν εκτός γραφείου. Τελικά, κατάφερα να μιλήσω με την κυρία Μάντακα στις 27 Τρίτου του 2019. Μου είπε ότι έχει καταθέσει έγγραφο για να εγκριθεί από τον Άριο Πάγο η μετάβασή της στο εξωτερικό. Επίση, ότι έχει ζητήσει από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να προχωρήσει στι απαραίτητε ενέργειε και συνονοήσει με το Αλοδαπώ Υπουργείο Εξωτερικών, όπω προβλέπεται, για τη δικαστική συνδρομή για τη λήψη τη κατάθεσή μου. Μου ζήτησε να στείλω email με όσα στοιχεία μπορώ να γράψω. Έτσι και έκανα. Το έστειλα στι 27 Τρίτου του 2019 και στι 19 Τετάρτου του 2019 επικοινώνησα πάλι μαζί τη. Τι σα είπε περιμένει την έγκριση τη μετάβασή τη στο εξωτερικό. Δύο μήνε μετά, στι 19 Έκτου του 2019, επικοινώνησα εκ νέου με την κυρία Μάντακα και μου είπε ότι περιμένει ακόμη την έγκριση για την μετάβασή τη στο εξωτερικό. Στι 2 Ενάτου του 2019, επικοινώνησα πάλι με το γραφείο τη και η γραμματέα με ενημέρωσε ότι η ανακρίτρια παρετήθηκε από το δικαστικό σώμα και ότι θα την αναλάβει άλλο την υπόθεση. Θέλω να προσθέσω κάτι. Βλέποντα την εκπομπή σα την περασμένη Δευτέρα 25 Μαου, άκουσα συντάδελφό σα να σχολιάζει την αποκάλυψή σα, λέγοντα ότι μόνο με τον Πρωθυπουργό δεν επιχείρησα να επικοινωνήσω. Σα λέω λοιπόν ότι και αυτό το έκανα. Όχι με τον ίδιο, αλλά με τον πρώην Υπουργό Επικρατεία, τον οποίο έβαλα ω αποδέκτη σε όλα τα επόμενα email προ την πρεσβεία, το προξενείο, το Υπουργείο Εξωτερικών. Ποιον εννοείτε, τον κύριο Τζανακόπουλο. Φυσικά. Για όλη αυτή την απερίγραπτη και επικίνδυνη διαφορία των κυβερνητικών υπαλλήλων όμως θα μιλήσουμε αργότερα. Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Φυσικά και υπάρχουν. Τι πιστεύετε, γιατί παρετήθηκε η ανακρίτρια. Η ανακρίτρια προσπάθησε να κάνει τη δουλειά της, ακολουθώντας το γράμμα του νόμου. Δυστυχώ όμως η διαφθορά σε πολλές περιπτώσεις είναι η ισχυρότερη του νόμου. Δεν γνωρίζω τους λόγους από ποιον και γιατί εμποδίστηκε, ποιος την ανάγκασε σε παρέτηση και αλλαγή τόπου διαμονής. Οι εισαγγελικέ αρχές θα πρέπει να ερευνήσουν το θέμα για την πιθανή τέλεση αξιόπινων πράξεων σχετικά με το ότι εμποδίστηκε η ανακρίτρια να μου πάρει κατάθεση και για την παρέτησή της και την εγκατάστασή της στο εξωτερικό. Ίσως από όλα τα στοιχεία που έχω να καταθέσω στον εισαγγελέα, που όμω μου είπατε ανέλαβε την υπόθεση και στον ανακριτή, να προκύψει τελικά ποιο ή ποιοι ήθελαν και θέλουν τη συγκάλυψη και γιατί μέχρι σήμερα δεν έχω καταθέσει, ενώ είναι γνωστέ οι προθέσει μου στι ελληνικέ αρχέ. Οφείλω να συγχαρώ τη συνάδελφο Μέρι Μπενέ για αυτή τη μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία. Δύο διευκρινήσει από την εκπομπή. Η πρώτη ότι το κείμενο ασφαλώς και είναι στο χαρτί, ασφαλώς και δεν είναι η φωνή του μάρτυρα, αλλά έχουμε όλα τα στοιχεία, τα έγγραφα στοιχεία που αποδεικνύουν την ταυτοπροσωπία. Αυτό έγινε για λόγους προστασίας, για λόγους ασφαλείας και ελπίζουμε κάποια στιγμή ο άνθρωπος αυτός να πιστεί ώστε να τα πει όλα στις δικαστικές αρχές και αυτές να αξιολογήσουν, κυρία Μπενέα. Όχι να πιστεί ο ίδιο, θέλει να τα πει. Οι δικαστικέ αρχέ και οι αρχέ να πιστούν, αρχές να, πιστούν το να του πάρουν την κατάθεση Φωστά. και να κινητοποιηθούν. Διότι είναι αδιανόητο δύο χρόνια ένα άνθρωπο να θέλει να δώσει στοιχεία για μια υπόθεση μεγάλη, τεράστια, η οποία είναι σε εξέλιξη και δεν μπορεί να τα δώσει.